Αναφέραμε κατά την προηγουμένη ομιλία συγκινητικά πορεία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου ο Χριστός περιγράφεται ως τιμή. Σήμερα θα αναφέρομαι πάλι συγκινητικά πορεία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου ο Χριστός περιγράφεται ως τιμή. Είχε και η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης τους ποιμένες, αλλά ο Θεός δεν ήταν ευχαριστημένος από τους ποιμένες. Και αμέσως το προφήτου η Ιερεμία λέγει: «Ποιμένες πολύ διεύθυραν τον αντελώνα μου, την μερίδα μου την επιθυμητή». Πολλοί ποιμένες, όχι ολίγοι, πολλοί ανάξιοι ποιμένες, διεύθυραν το λαό μου, την εκλεκτή χειρονομία μου, κατέστρεψαν το λαό μου με πνευματική καταστροφή». Η δε πνευματική καταστροφή, αδελφοί και πατέρες, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την υλική καταστροφή. Διαμέσου του προφήτου Ιεζεκίου, ο Θεός πάλι απευθύνεται προς τους ποιμένες και ελέγχει και μαστιγώνει αγρίως τους κακούς ποιμένες. «Ω ποιμένες, ποιμένες, μη βόσκωσιν εαυτούς οι ποιμένες, ούτα πρόβατα βόσκωσιν οι ποιμένες». Οι ποιμένες γιατί είναι? Για να βόσκουν τους εαυτούς τους? Δεν είναι για να βόσκουν τα πρόβατα? Αλλά εσείς λέγει, οι κακοί ποιμένες αρμέγετε τα πρόβατα και πίνετε το γάλα, κουρεύετε τα πρόβατα και δίνεστε το μαλλί τους, σπάζετε τα πρόβατα και τρώτε το παχύ και δεν περιποιηθήκατε το ασθενικό πρόβατο και δεν δέσατε με επιδέσμους το τσακισμένο πρόβατο και δεν επιστρέψατε το πλανόμενο πρόβατο και διασπάρει τα πρόβατά μου δια το μη είναι επιμένας και διασπάρει τα πρόβατά μου επί πάνω όρους και πάντα βουνών και έγινε το κατάβρωμα της θηρίης του δρυμού. Και επειδή δεν υπάρχουν ποιμένες, άξιοι ποιμένες, λέει ο Θεός, διασκορπίστηκαν τα πρόβατά μου πάνω στα βουνά και στα όρη και έγιναν βορρά των αγρίων θηρίων. Κατασπαράχτηκαν από τους λύκους. Αλλά τι λέγει στη συνέχεια ο Κύριος? Γι' αυτό λέγει, εγώ θα αναλάβω τη διαβίμανση των προβάτων. Εγώ θα ποιμάνω τα πρόβατα, θα τα οδηγήσω σε χλωερούς και σε ασφαλείς τόπους και θα αναπαύσω τα προβατά μου. Εγώ ο Θεός. Και επειδή ο Θεός προλέγει ότι Αυτός θα ποιμάνει τα πρόβατα και επειδή ο Θεός ποιμένει διαμέσου του Μεσσία εν το προσώπου του Μεσσία, γι' αυτό λέγει κατόπιν, θα αναστήσω ποιμένα ένα τον Δαβίδ τον δούλο μου και αυτός θα ποιμάνει τα πρόβατά μου. Ο Θεός ποιμένει προσωπικώς τα πρόβατα, αλλά εν το προσώπο του Μεσσία, του σαρκωμένου Θεού.
θυμηθείτε τι λέγει επίσης ο προφήτης Μιχαίας, και αυτός περιγράφει τον Μεσσία, τον Χριστό, ως ποιμένα, απευθύνεται προς τη Βηθλεέμ και λέει: «Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμός εν Ιούδα, εξού γάρ εξελέξεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου των Ισραήλ, και έξω δι' αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος, και στήσετε και όψετε και ποιμανή το ποιμνιον αυτού εν ισχύει Κύπρος. Και εσύ, Βηθλεέμ, δεν είσαι καθόλου μικρή και ασήμαντη ως προς τους ηγεμόνες, τους ηγέτες του Ισραήλ, διότι από σένα, Βηθλεέμ, θα προέλθει ο ηγούμενος, ο μεγάλος ηγέτης, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό των Ισραήλ. Αυτός είναι ο μεγάλος ηγέτης που θα προέλθει, Βηθλεέμ, από σένα. Έχει προέλθει κατά το παρελθόν από την αρχή, από την αιωνιότητα. Είναι, με άλλα λόγια, προαιώνιος Θεός. Γι' αυτό στη συνέχεια τι λέει: «Ο Κύριος, ο Ιαχβέ, ο αληθινός Θεός, θα σταθεί, θα δημιουργεί τα πρόβατα και θα ποιμάνει τα πρόβατα του». Μυστηριώδη λόγια της Αγίας Γραφής. Δεν θα πήγαιναν ποτέ στο μυαλό ανθρώπου. Γράφονται διότι δεν τα έγραψαν άνθρωποι με το δικό τους μυαλό. Τα έγραψαν άνθρωποι, οι προφήτες, με θεία έμπνευση. Τα συγκινητικότερα λόγια για τον Μεσσία, για τον Χριστό ως ποιμένα, περιέχονται στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ζαχαρία, στο 11ο και στο 13ο κεφάλαιο. Πολλούνται τα πρόβατα, σφάζονται τα πρόβατα, κατασπαράζονται τα πρόβατα, λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, και οι ποιμένες δεν συγκινούνται. Αλλά τι λέω: ευλογητός ο Θεός και πεπλουτήκαμε. Να είναι δοξασμένος ο Θεός, διότι αρμέξαμε τα πρόβατα, κουρέψαμε τα πρόβατα, πουλήσαμε τα πρόβατα, σπάξαμε τα πρόβατα και πλουτίσαμε από τα πρόβατα. Αυτός ο λόγος, όσο εφαρμόζεται και σε σημερινούς αναξίους και μάλιστα φιλαργύρους ποιμένες και ποιμενάρχες. Ευλογητός ο Θεός και πεπλουτήκαμε. Δεν διαβάζουν γραφή αυτοί οι φιλάργυροι ποιμένες. Δεν ελέγχονται από τις γραφές. Από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του κλήρου είναι τα σκάνδαλα φιλαργυρίας και της αδρισμού. Αχ, αδελφοί μου, ένας κηρυκός που πλουτίζει και θησαυρίζει εκμεταλλευόμενος την ποιμαντική του ιδιότητα, μεταβάλλοντας το ποιμαντικό του αξίωμα σε επάγγελμα,
είναι ανυπόφορος για τους ανθρώπους που έχουν πνευματική σύγχυση. Εδιώκτη απεινός ένας Μητροπολίτης της Πελοποννήσου. Όλοι γνωρίζουν ότι παίρνει συνεχώς πάγια από ζωντανούς και πεθαμένους. Βάπτιση θα κάνει, θα πάρει φάκελο. Γάμο θα κάνει, θα πάρει φάκελο. Μνημόσυνο θα κάνει, κηδεία θα κάνει, θα πάρει φάκελο. Εγγένεια θα κάνει, θα πάρει φάκελο. Πανηγυρικό εσωτερινό, πανηγυρική λειτουργία, σε ρωτάζουν τα ναό, για να κάνει, θα πάρει φάκελο. Και οι κακές γλώσσες τον κατηγορούν ότι έχει χρήματα της τάξεως ενός και πλέον δισεκατομμυρίου. Εγώ είπα, δέσποτα, αφού κατηγορήσε οι τιμιώτες, οι γραφές, οι πατέρες, επιβάλλουν να απολογηθείς. Και η απολογία σου θα είναι να δώσεις εντολή στις τράπεζες να άρουν ως προς το πρόσωπό σου το τραπεζικό απόρριτο και οι ειδικοί να ελέγξουν για αν έχεις λογαριασμό και αν έχεις τι ο ύψος είναι ο λογαριασμός. Δεν το έκανε. Με διώκει αρκινός τέσσερες αίθουσες άλλαξα στην Πάτρα για να κάνουν κήρυγμα. Οι δε παπάδες για να φανούν ευάρεστοι στον Μητροπολίτη, στον προϊστάμενο, πέφτουν σαν πρέσες επάνω στο λαό και στους συλλόγους και καταπιέζουν και συνθλίβουν τους ανθρώπους για να μην δεχτούν το Σωτηρόπουλο να κάνει κήρυγμα, διότι αν τον δεχτούν θα έχουν σοβαρά επικίνδυνα. Πανταχώτερη διωκόμενη, σατανική εποχή. Ευλογητός ο Θεός και πεπλουτήκαμε. Ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος και δεν γίνεται το κακό αθάνατο. Ευτυχώς που υπάρχει ο θάνατος και δίνει τέρμα στην αμαρτία το α ή το β ατόμο που απέρχεται στον άλλο κόσμο. Επειδή οι ποιμένες δεν ενδιαφέρονται για τα πρόβατα, λέγει ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ζακαρία, και λέγον πλωτήσαμε από τα πρόβατα, γι' αυτό εγώ θα ποιμάω τον λαό μου. Και αναλαμβάνει ο Μεσσίας, ο Χριστός, κατά τον προφήτη Ζαχαρία και επιμένει τα πρόβατα και στο τέλος ζητεί μισθό. Δώστε μου, αν θέλετε, το μισθό για τη διαπίμανση των προβάτων. Και αν δεν θέλετε, αρνηθείτε, δεν σας πιέζω. Και τι λέγει στη συνέχεια. Και έδωκαν τον μισθό μου 300 αργύρια. Τόσο εξετίμησαν το ποιμαντικό έργο του Χριστού, ορισμένοι από τους Ιούς Ισραήλ, τους Ισραηλίτες. Τι είναι 30 αργύρια. Ένας εξευτελιστικός μισθός. Με 30 αργύρια μπορούσε κανείς να αγοράσει ένα δούλο. Εξευτελιστική τιμή. Δεν ήταν μόνο οι Ισραηλίτες
που υποτίμησαν το Χριστό και το έργο του. Είναι και σήμερα πολλοί ηγέτες πνευματικοί του νέου Ισραήλ που υποτιμούν το Μεσσία και το έργο του. Και πουλούν τον Χριστό για 30 αργύρια. Δώστε μου το μισθό μου, αν θέλετε, αν δεν θέλετε αρνηθείτε. Και όριστα το μισθό μου, 30 αργύρια, εξευτελιστικό μισθό. Τόσο λίγο εξετίμησαν και εκτιμούν πολύ το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ανέλαβε έργο για τη σωτηρία μας. Αλλά τι λέγει στη συνέχεια ο Κύριος? Επειδή δεν με εκτιμήσατε ως ποιμένα, γι' αυτό εξεγείρω ποιμένα κακόν. Θα εμφανίσω κακό ποιμένα που δεν θα λυπάτε τα πρόβατα. Θα τα εκμεταλλεύετε, θα τα σφάζει, θα τα κατατρώει, θα τα καταστρέψει. Ποιος είναι ο κακός ποιμένα? Εδώ νομίζω, αδελφοί μου, ότι είναι προφητεία για τον Αντίχριστο. Ένας κόσμος που δεν εξετίμησε τον Χριστό, τον καλό ποιμένα. Ένας κόσμος που δεν εξετίμησε την αγάπη και τη στοργή και τη θυσία του καλού ποιμένος. Ένας κόσμος που δεν θέλησε να κυβερνηθεί από τον Χριστό με το Ευαγγέλιο της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της προόδου και παντός αγαθού. Ένας τέτοιος κόσμος, άκοσμος, άξιον και δίκαιον είναι να κυβερνηθεί από τον Αντίχριστο και να καταστραφεί. Όπως δεν φανερώνουν τα πράγματα σε αυτούς που ευγνούν Χριστού και μελετούν τις γραφές και παρακολουθούν τα σύγχρονα σημεία των καιρών και αναλύουν τα γεγονότα, ο κακός ποιμήν που θα καταστρέψει τα πρόβατα, ο Αντίχριστος, είναι κοντά. Όσοι μελέτησαν και κατέχουν την περιβόητη συνθήκη Σένγκεν, δυστυχώς δεν την κατέχουν ούτε πολιτικοί όλοι, ούτε αρχιερείς όλοι. Όσοι επαναλαμβάνουν, μελέτησαν και κατέχουν την συνθήκη Σένγκεν, αντιλαμβάνονται ότι βαίνουμε ολοταχώς προς τον Αντίχριστο. Δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μπορεί ο Αντίχριστος να ελέγχει όλο τον κόσμο, να ασκήσει την αφόρητη τυραννία των νόμων. Γιατί δικτάτορας και τύραννος σαν τον Αντίχριστο δεν εμφανίστηκε ποτέ ότι θα εμφανιστεί. Θα συμφλήψει την ανθρωπότητα. Άξιον και δίκαιο. Δεν αρέσει στον κόσμο ο Χριστός, θα τον κυβερνήσει τον κόσμο Αντίχριστος και θα τον καταστρέψει. Ω μερικοί, λύσα και μανία έχουν αντίον του Χριστού. Καταφρονούν τον Χριστό, καταφρονούν την πίστη, καταφρονούν την χριστιανική ηθική, καταφρονούν την εκκλησία, τα ιερά και τα όσια, τα πάντα. Σε
σε ένα ναό σήμερα, πήγε κάποια κυρά, για λόγους φαίνεται κοινωνικής υποχρεώσεως, διότι γινόταν μνημόσυνο. Και την ώρα της Θείας Λειτουργίας και την ώρα της μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, καθόταν η κυρά Μητροπόδη. Πλησίασε μια καλή χριστιανή και της λέει ναός, η Θεία Κοινωνία βέβαια, κατέβασε το πόδι. Δεν το κατέβασε! Και αναγκάστηκα να βγω από το ιερό και να κάνω παρατήρηση. Διαγωνία πηγαίνει. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν και δεν είναι πολλά παρατήρηση. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και δεν μπορεί να καταφρώμεθα την αγάπη του Θεού. Η καλοσύνη του Θεού, λέει ο Παύλος, προς Ρωμαίους είναι για να σε συγκινήσει και να σε οδηγήσει σε μετάνοια. Εάν κάνεις κατάκριση της καλοσύνης του Θεού, τότε η οργή θα ξεσπάσει σκληρότερη επάνω σου. Στο 13ο κεφάλαιο του Ζαχαρία διαβάζουμε ένα πολύ συγκινητικό λόγο. Ομιλεί ο Θεός Πατέρας, και πού απευθύνεται, στη Ρομφαία, στο σπαθί. Και τι λέει ο Θεός Πατέρας στη Ρομφαία, στο σπαθί? Ρομφαία, υψώθητη και πάταξον τον ημένα, τον άνδρα των συμπολίτην μου, των συνεταιρών μου, πάταξον τον ημένα και διασκορπιστήσατε τα πρόβατα της πύμνης. Ο Θεός διατάσσει το μαχαίρι να υψωθεί και να σφάξει ποιον, τον ημένα, που είναι συμπολίτης του Θεού, συνέτερος του Θεού, πρόσωπο της αυτής φύσεως και της αυτής τάξεως με το Θεό Πατέρα, πρόσωπο ισότιμο με το Θεό Πατέρα. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τόση αγάπη έχει ο Θεός προς τον άνθρωπο, ώστε δεν λυπήθηκε το ίδιο το παιδί. Και διέταξε τη Ρομφαία να σφάξει το παιδί του. Έστειλε το παιδί του να σταυρωθεί, με άλλα λόγια. Εμείς που έχουμε ολίγη αγάπη, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να αισθανθούμε μια τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού. Εμείς είμαστε στενόκαρδοι. Ο Θεός έχει μια καρδιά απέραντη, όπως είναι ο ίδιος άπειρος. Ως γε του ιδίου Υιού και φύσατο, αλληπεριμόν πάντων παρέδοκεν. Δεν λυπήθηκε ο Θεός Πατέρας το ίδιο του το παιδί. Το παιδί του που είναι η αγάπη του, η αναπαυσή του, η χαρά του, η αγαλιασή του, όπως λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Αλλά για μας όλους. Τι σημαίνει όλους? Και για τους καλούς και για τους κακούς ακόμη. Το θυσίασε με το φρικτότερο θάνατο. Υπάρχουν πολλά είδη θανατικών εκτελέσεων. Το φρικτότερο είδος είναι η σταύρωση. Για να διαβάσετε σχετικά βιβλία πώς εκτελούνταν άνθρωποι διασταυρικού θανάτου, θα
ταραχθεί τόσο πολύ το νευρικό σας σύστημα, ώστε επί καιρό θα είστε ταραγμένοι. Ο πατέρας, η μάνα που μας γέννησε, δεν θα δεχόταν να σταυρωθεί και να υποστεί τόσο φρικτό πόνο για μας. Ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός περιγράφει τον εαυτό του ως θυμένα στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Ακούσετε τις διακηρύξεις του Χριστού. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο ιδεώδης, ο ιδανικός. Και ο αγιότερος ποιμήν ιερεύς ή αρχιερεύς. Δεν θα τολμούσε ποτέ να είπε τέτοιο λόγο για τον εαυτό του. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέρος Βασίλειος, θα τολμούσε ποτέ να είπε «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Τα λέγαμε τεράστιο εγωισμό είχε αυτός άνθρωπος. Ξέρεσε από τη χάρη, τρελάθηκε, χάθηκε. Μόνο ο Χριστός ομιλεύει, μόνο ο Χριστός κάνει τόσο μεγάλες διακηρύξεις για τον προσωπό του, διότι είναι μοναδικός. Δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Θεός που έγινε άνθρωπος. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Δεν θυσιάζει τα πρόβατα, αλλά θυσιάζει τον εαυτό του για τα πρόβατα. Ο μισθωτός και ου κόρον ποιμήν, ου κησίν ίδια τα πρόβατα. Βλέπει τον λίγον ερχόμενο και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει και ο λίγος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο μισθωτός, που είναι ποιμήν μόνο για το μισθό, που ασκεί το ποιμαντικό έργο ως επάγγελμα και ως αγκαρία, που δεν είναι δικά του τα πρόβατα, ενώ του Χριστού είναι δικά του τα πρόβατα, βλέπει το λύκο να έρχεται και φεύγει για να γλιτώσει το τομάρι του. Εγκαταλείπει τα πρόβατα και ορμά ο λύκος και άλλα πρόβατα κατασπαράζει και άλλα πρόβατα διασκορπίζει. Έτσι δεν γίνεται σήμερα με τους πολλούς αναξίους ποιμένες. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω με υπό τον αιμόν. Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα. Και με γνωρίζουν τα δικά μου πρόβατα. Και με ακολουθούν τα δικά μου πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα, που και στην εκ της αυλής ταύτης. Κακή να δει με αγαγήν και γεννήσετε μία ποιμή ίσιμη.
Δεν έχω μόνο εσάς τους Ιουδαίους, είπε ο Χριστός. Έχω και άλλα πρόβατα, τους εθνικούς, τους Ιδωλολάτρες, όπως ήμασταν εμείς οι Έλληνες. Δικά μου πρόβατα είναι και αυτοί. Δικά μου δημιουργήματα είναι και αυτοί. Και πρόκειται να οδηγήσω και αυτά τα πρόβατα να ενωθούν με εσάς τους Ισραηλίτες στην πίστη και θα γίνει μία πύρνη, η Εκκλησία, μία Εκκλησία, όχι πολλές, υπό ένα ποιμένα τον Χριστό. Οι οικουμενιστές δεν βλέπουν αυτό το λόγο. Μία πύρνη σημαίνει μία πίστη, μία Εκκλησία. Τι σημαίνει συμβούλιο, παγκόσμιο λέει συμβούλιο εκκλησιών. Παγκόσμιο συμβούλιο αιρέσεων πρέπει να είμαστε. Δεν κάνουν πλέον εντύπωση τα πορεία της Γραφής. Δεν κάνουν πλέον εντύπωση τα λόγια του Χριστού. Μία πίμνη. Υπό ένα ποιμένα τον Χριστό. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ την ψυχή αντίθυμη υπέρ των προβάθων. Πόσο συγκινητικός και αυτός ο λόγος του Χριστού. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, διότι εγώ θυσιάζω τη ζωή μου και τα πρόβατα. Να λέει ο Χριστός, ο πατέρας μου με αγαπάει, επειδή εγώ αγαπώ εσάς τους ανθρώπους. Πόση τιμή δίνει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους. Ουδείς έρει την ψυχή μου απαιμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απαιμ' αυτού. Εξουσίαν έχω δίνει αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Πολύ παράδοξος λόγος, αδελφοί μου. Κανείς δεν μπορεί να μου αφαιρέσει τη ζωή. Αλλά εγώ, αφεαυτού, με τη θέλησή μου, θυσιάζω τη ζωή μου. Γι' αυτό ο Χριστός πάνω στον Σταυρό δεν πέθανε πολύ αργά όπως και άλλοι δύο εσταυρωμένοι και όπως γενικότερα οι εσταυρωμένοι που ζούσαν πολλές ώρες επάνω στους σταυρούς μερικοί και ημέρες. Ο Χριστός πέθανε ακριβώς την ώρα που θέλησε ο ίδιος. Όταν είδε ότι εκπληρώθηκε και η τελευταία προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τα πάθη του, είπε «Τελέλεστε!» Κι αυτή η νικητήρια, η αρχή και κρατή έσυσε τους βράχους του Γολγοθά. Απέδειξε με αυτό το λόγο ο Χριστός ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου και είχε μέσα του μεγάλα αποθέματα δυνάμεως, γι' αυτό ή μπόρεσε να κραυγάσει έπειτα από τρεις ώρες μαρτυρίου, ενώ των άλλων σταυρωμένων έσβηναν οι φωνές. Έχω εξουσία, έχω δύναμη να θυσιάσω τη ζωή μου. Έχω τον ηρωισμό να υποστώ το φρικτότερο μαρτύριο, το θάνατο, το σταυρικό. Και έχω τη δύναμη να πάρω πάλι τη ζωή μου. Με άλλα λόγια, έχω τη δύναμη να αναστήσω τον εαυτό. Ποιος τόλμησε ποτέ να πει τέτοιο λόγο για τον εαυτό του? Εγώ δεν λέω ποιος τόλμησε. Ποιος διανοήθηκε ποτέ να πει τέτοιο λόγο? Παρόμοιος ο λόγος που είπε στους Ιουδαίους μετά την άρση του μαστιγίου. Θέλετε να δείτε ποιος είμαι, τι δύναμη έχω, τι θάμω μπορώ να κάνω? Θα
θανατώσετε αυτό το σώμα που είναι ναός της Θεότητος και σε τρεις ημέρες εγώ ο ίδιος θα το αναστήσω. Πόσο αδικούν τους εαυτούς τους όσοι δεν διαβάζουν τις γραφές, όσοι δεν εμπατήνουν στις γραφές και τρέφονται με τα άχυρα και με τα κόπρια της τηλεοράσεως και ψευδολογοτεχνίας και ψευδοποιήσεως και παλιοεφημερίδων. Μια φορά περνάμε από αυτή τη ζωή, αδελφοί. Ή αν δεν καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας με τον Λόγο του Θεού, συνέφερε να μην είχαμε γεννηθεί, λόγος που είπε ο Χριστός για τον Ιούδα. Όποιος δεν έχει όρεξη να διαβάζει και να μελετά αυτά τα υπέροχα, τα άφταστα, τα ασύγκριτα, τα μοναδικά λόγια της Γραφής, που υψώνουν τις εκλεκτές ψυχές πάνω από τα άστρα του ουρανού, αυτός δεν είναι άνθρωπος. Έχει καταπέσει στη βαθμίδα του κτίνους. Είναι βοσχηματώδες ζώο. Η προς Εβραίους επιστολή, την οποία έτσι περισσότερο αγαπώ και θαυμάζω, ότι και γλώσσα έτσι υψηλή και ρέωσα έχει, και ύψος και βάθος θεολογικό, περιέχει και μια φράση, ένα λόγο που περιγράφει τον Χριστό ως τον ποιμένα τον Μέγα. Ποιμένα ενέματι, ποιμένα με αίμα θυσίας του, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Θεός της ειρήνης, ο αραγαγών εκ νεκρών, των ποιμένα, των προβάτων, των μέγαν, ενέματι διαδίκης αιωνίου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ο Θεός της ειρήνης σημαίνει ο Θεός της δυνάμεως, ο παντοδύναμος Θεός, που με την παντοδυναμία Του ανοίγαγε, ανέβασε από τη χώρα των νεκρών τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, εκείνον που είναι ποιμήν με αίμα, τον ποιμένα ενέματι, με το αίμα της θυσίας Του, με το οποίο εσφράγισε, εκύρωσε αιώνια διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Να πόσο διαφέρει ο Χριστός από τους άλλους ποιμένες. Υπάρχουν ποιμένες που δεν κάνουν μια μικρή θυσία για το ποιμνιο, αντιμεταλλεύονται μόνο το ποιμνιο. Έχω κηρύξει σε πλήθος ναούς, έχω ειδή ιερείς με βλάβια, ιερείς που συγκινούνται από το Λόγο του Θεού και από τη Θεία Λειτουργία, αξίους ανθρώπους, εκλεκτούς και αγίους έχω γνωρίσει και χαρισματούχους με εντυπωσιακά χαρίσματα και θαυματούχους. Αλλά έχω δει και ιερείς που είναι ασυγκίνητοι όπως είναι το μάρμαρο. Και τη μεγάλη εβδομάδα δεν συγκινούν. Και το σκηνικότερο κήρυγμα να ακούσω, Ηλίας Μηνιάτης να αναστηθεί και να μιλήσει. Δεν συγκινούνται. Και δεν λένε ποτέ μας συνεκίνησε κάτι, μας άρεσε κάτι, αυτός το ύμνος ή αυτή η ομιλία. Τίποτε!
συνέφερε να μην είχαν γεννηθεί αυτοί οι άνθρωποι. Όπως ο Ιούδας, που δεν συνεκινείτο παρά μόνο από τα αργέρια. Σκλάβωσαν την εκκλησία του Χριστού. Κατέστρεψαν το πίνιο του Θεού. Τη μερίδα την εκλεκτή. Πέτρος, ο κορυφαίος των 12, περιγράφει επίσης τον Χριστό ως θυμένα, είτε ως πρόβατα απολώτα, λέει ο Πέτρος, αλλά επεστράφεται επί των ποιμένα και επίσκοπων των συμφώνημων. Ήσασταν όπως τα απολώτα, τα χαμένα πρόβατα. Αλλά πιστέψατε και επιστραφήκατε προς τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος ποιμή, όπως είναι και ο μεγάλος αρχιερεύς. Όπως λέει και ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Και αυτός είναι επίσης ο μεγάλος επίσκοπος, ο φύλακας και ο προστάτης των ψυχών μας, ο κυβερνήτης των ψυχών μας. Αυτός είναι οι λέξεις ποιμήν και επίσκοπος. Ποιμήν κυβερνήτης των ψυχών, επίσκοπος, φύλακας των ψυχών. Ο Πέτρος και σε άλλο μέρος των επιστολών του περιγράφει τον Χριστό ως ποιμένα και τον ονομάζει όχι απλώς ποιμένα, αλλά αρχιποιμένα. Απευθύνεται στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους κληρικούς, τους πρεσβυτέρους και επισκόπους, τους ιερείς και αρχιερείς. Και τι λέει? Σεις, λέει, οι ποιμένες, ποιμάνατε το ελλημήν ποιμνιον του Θεού, επισκοπούντες που χει αναγκαστός αλκεπουσίους, υγείες προκερδός, αλλά προθήμος, και ουχή ως κατακυριεύοντες των πλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και επανερωθέντος του αρχιποίμενος, κομιείστε τον αμαράντεμον της δόξης στέφανο. Σεις οι ποιμένες, να ποιμένετε το ποίμνιο όπως θέλει ο Θεός. Ουχή αναγκαστός, αλλά υποσίως σημαίνει όχι με το ζόρι, να μην ασκείτε το έργο σας σαν αγκαρία, πιέζοντας τον εαυτό σας, αλλά υποσίως. Με θέλει, με τη θέλησή σας, με την προθυμία σας, προθύμους, όχι ως Ζακαρία, αλλά με προθυμία. Όχι εσπρόκερδος, εντάξει, στο ναό εργάζεστε, από το ναό θα ζήσετε, δεν ζει κανείς με αέρα. Άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, άξιος και ο κυρικός του μισθού του, της τροφής του, αλλά να μην επιδιώκει αισθρό κέρδος, πλουτισμό και δυσαρεστό, όχι. Όχι αισθρό κερδός, αλλά προθήμος. Εδώ το προθήμος σημαίνει ανιδιοτελώς. Και όχι ως κατακυριεύοντες τον πλήρων. Τι θα πει αυτό? Αλλά τι, επιγινόμενοι του ποιμνίου.
να μην κυβερνάτε εσείς οι κληρικοί τους πλήρους, το λαό του Θεού, την κληρονομία του Θεού. Αυταρχικά, δικτατορικά, τυραννικά. Ω, μερικοί, μόλις βάλω το ράσα πάνω τους, ανεβαίνει ο εγωισμός τους στα σύννεφα. Έχουν απέτσι οι πάντες να υποτάσσονται σε αυτούς και βλακίες ακόμα όταν λένε. Έχουν την απέτσι να λένε ωραία τα είπες, να είναι προηγημένο. Συνεχώς ακούμε το τροπάριο από κηρυκούς υποταγή, υποταγή, παππούι, παππούι, υποταγή, παππούι. Παππούι μου, ναι, παππούι, αλλά σίγουρα με το τέλημα του Χριστού. Κάποιος πάτερ Δημήτρη, ξέρετε τι είπε. Μερικοί λέει όταν χειροτονούνται, δεν παίρνουν χάρη, αλλά φάγουν χάρη. Για να παίρνει ο εγωισμός της. Αναγνωρίζουμε την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη, γι' αυτό πηγαίνουμε στους ναούς και κοινωνάμε και καλιάβοτα είναι κανείς, εφόσον έχει ιεροσύνη, αρχιεροσύνη, τα μυστήρια ισχύουν, αλλά δεν αναγνωρίζουμε τον αυταρχισμό. Το πνεύμα της Εκκλησίας είναι δημοκρατικό. Δεν έχουν μονοπόλιο το Άγιο Πνεύμα μερικοί παπάδες και τις κοκάδες. Συμφωνείτε? Έτσι θα κυβερνάτε, είπε ο Απόστολος Πέτρος στους ποιμένες. Και όταν εμφανιστεί ο αρχιπίμη, ο μεγάλος ποιμή και αρχηγός των μικρών ποιμένων, θα σας δώσει τον αμαράτινο στέφανο της δόξης, δόξης απερίγραπτης, δόξης αιώνιας. Θα τελειώσω, αδελφοί και πατέρες, με την Ιερή Αποκάλυψη, το βιβλίο που κατεξοχήν ενδιαφέρει την εποχή μας, τους αποκαλυπτικούς καιρούς μας, τους εσχάτους και χαλεπούς καιρούς μας. Αυτό το βιβλίο μέρα και νύχτα που λέει ο λόγος πρέπει να διαβάζουμε, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού οδηγούμεθα και πού μας οδηγούν οι ηγέτες, οι λεγόμενοι ηγέτες. Δεν εννοώ μόνο τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, εννοώ και τους πολιτικούς και σε αυτό το σημείο εννοώ προπάντων τους πολιτικούς. Διάβασαν αυτοί οι κύριοι, μελέτησαν αυτοί οι κύριοι την περιβόητη συνθήκη Σέντεν και την υπέγραψαν, λέει, παντού ψηφιστή. Άκουσα χθες στην Πάτρα από ένα καναλι, ένα ομιλητή που έχει μελετήσει τη συνθήκη Σέντεν, είχε και τμήματα από τη συνθήκη και έφρυξα, αδελφοί μου. Έφρυξα. Όταν αποδεχτούμε αυτή τη συνθήκη, θα πάψουμε να είναι θα Έλληνες. Και δεν θα υπολογιζόμεθα ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα γίνουμε μία επαρχία της Ευρώπης, μία νομαρχία θα γίνουμε. Το σύνταγμά μας δεν θα ισχύει όταν έρχεται σε αντίθεση με το κοινωνικό δίκαιο. Μεταξύ άλλων είπε ο ομιλητής ότι κατά τη συνθήκη του Σέργεν τα κράτη δεν θα μισθοδοτούν τον πλήρω. Αυτό πληροφορήθηκαν οι ανελάβοι κληρικοί. Γιατί υπάρχουν και κληρικοί, υπάρχουν και κληρικοί που λένε να πάρετε την ταυτότητα, να πάρετε. Πολύ, πολύ, πολύ.
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά κατά τη συνθήκη Σέρβια, νομίμως θα μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα κατά εκατομμύρια. Και όπως είναι η Δυτική Τράκη, θα καταπίσει όλη η Ελλάδα. Θα μας καταλάβουν οι Τούρκοι αμαχητοί. Διαφωνούν. Έσχος. Που κούτσι μυαλό δεν έχουν αυτοί οι οποίοι ψήφισαν από το τελευταίο νομοσχέδιο το σχετικό με τις συνθήκες της Σέρβιας. Τι μιλάτε, αδελφοί μου. Ο Μακαρίτης, ο Παπανδρέου, να πούμε ένα καλό λόγο για τον Μακαρίτη. Κοκοφάνω, δεν δικαίω. Ο Μακαρίτης, ο Παπανδρέου, που ήταν αφιέστατος, μελέτησε τις συνθήκες της Σέρβιας και είπε, όσο εγώ ζω, δεν την αποδέχομαι. Μάει καλά. Μέχρι τώρα λέγαμε, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Από τώρα και πέρα, ξέρετε θα λένε, η Ελλάδα κάποτε ανήκει στους Έλληνες. Όχι. Δεν ενημερώνω τον λόγο. Δεν ενημερώνω τον λόγο. Τα στοιχεία δε που θα μαζευτούν στις Βρυξέλλες κατά τη συνθήκη του Σέγγεν για να τα ζητήσει μια άλλη χώρα έξω από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δίνουν τώρα τα λάθη. Αν είναι ένας πόλεμος της Ελλάδος, Τουρκίας και οι Τούρκοι ζητούσαν από τις Βρυξέλλες τα στοιχεία των Αιγύπτων κατά τον νόμο δίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσει στους Τούρκους λάθη. Και οι ιδιώτες, για αν ζητήσει στοιχεία, δίνεται να τα λάβει. Αυτή είναι πλήρης εξουθένωση του ανθρωπίνου όντως. Δεν ξέρω τι λέει η εγκύκλειος που εξέδωσαν οι συνοδικοί. Ακούω ότι δεν είναι ένα κείμενο που μπορεί να μας ενθουσιάσει. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε. Ποια είναι κλειδί, τίποτε. Να το δούμε. Διαρρός, τίποτε, τίποτε. Διαρρός. Ερχόμεθα στην Ιερή Αποκάλυψη για να κλείσω με την ομιλία. Έβδομο κεφάλαιο της Αποκαλύψης. Ο Ιωάννης στο μεγαλειώδες όραμά του βλέπει αναρρύθμιτο πλήθος σωζωμένων Αγίων ανθρώπων. Οι πιστοί σε έναν τόπο είναι ολίγοι, αλλά οι πιστοί όλων των ανθρώπων και όλων των αιώνων, όλοι μαζί είναι πολύ αναρρύθμιτο πλήθος. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει τον ακριβή αριθμό. Πού βρίσκεται αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος? Στον ουρανό, ενώπιον του θρόνου του Θεού και ενώπιον του Αργύρου, εκεί που είναι και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι 24 προφήτες και τα 4 ζωντανά όντα τα χερουβήμ, βλέπει το αναρρύθμιτο πλήθος να φορούν λευκές στολές και να κρατούν στα χέρια τους φοίνικες, σύμβολα της νίκης, και να κράζουν, να ψάλλουν γεγονία τη φωνή, η σωτηρία ημών, το Θεό και το αρνείο. Η σωτηρία μας οφείλεται στο Θεό και στο αρνείο. Ένας από τους 24 πρεσβυτέρους, τους αντιπροσώπους του ανθρωπίνου γένους, τους 12 αντιπροσώπους του παλαιού Ισραήλ και τους 12 αντιπροσώπους του νέου Ισραήλ, ερωτά τον Απόστολο και προφήτη Ιωάννη, αυτοί ποιοι είναι που φορούν τα λευκά και από πού ήρθαν? Και απαντά
ο Απόστολος και προφήτης Ιωάννης. Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Τότε ο πρεσβύτερος είπε, αυτοί είναι που ήρθαν από τη μεγάλη θλίψη της γης και έπιναν τα ενδυματά τους στο αίμα του Αγίου και έγιναν λευκά. Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού, διότι έπιναν τα ενδυματά τους και τα ελεύθεραν στο αίμα του Αρνίου. Άκουσες λόγους. Αφού έπιναν τα ενδύματα στο αίμα, έπρεπε να αποκίνησαν τα ενδύματα, αλλά δεν τα υποκίνησαν. Έγιναν λευκά. Και γι' αυτό είναι ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου. Και ο Θεός σκηνώσει με αυτό. Και ο Θεός θα κατοικήσει, θα κατοικεί αιωνίως μαζί τους. Δεν ρωτάτε τι είναι παράδεισος. Να είσαι αιωνίως μαζί με τον Θεό. Ακολουθεί ένας λόγος στον οποίο συνδυάζονται και οι δύο ιδιότητες του Χριστού. Και οι ιδιότητες του Αρνίου και οι ιδιότητες του Ποιμένος. Ο Θεός θα κατοικήσει μαζί τους και δεν θα πεινάσουν πλέον και θα δεν δεξάσουν πλέον και δεν θα τους κάψει ο ήλιος, ούτε άλλο κάρμα θα υποστούν. Αλλά το αρνείο ποιμανεί αυτούς. Το αρνείο ως ποιμή θα τους ποιμένει και θα τους οδηγεί σε φυγές υδάτων ζωής. Και θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Το αρνείο ποιμανεί αυτούς. Ο Χριστός είναι και αμνός η αρνείων και ποιμή. Γιατί είναι ποιμή? Διότι είναι Θεός. Και ποιμήν υπάρχουν προς Θεός, εφάνει δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια. Τι λόγια είναι αυτά? Τα λόγια της Γραφής και τα λόγια της Εκκλησίας. Πολύ παρήγορος ο τελευταίος λόγος. Όλοι έχουμε ενδύματα λερωμένα, ακάθαρτα, γεμάτα χιλίδες, μουντζούλες, λεκέδες. Είναι τα ενδύματα της ψυχής. Και όποιος έχει ακάθαρτη ενδυμασία, δεν έχει θέση στον ουράνιο χώρο. Δεν έχει θέση στους γάμους του Αρνίου. Δεν έχει θέση στο ουράνιο δείπνο. Φίλε, πώς μπήκες εδώ έχοντας ένδυμα γάμου? Όλοι οι αδελφοί μου, κανονικώς, αποκλειώμεθα από τον ουράνιο χώρο. Αλλά κανείς να μην έπρεπε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει τρόπος, η πιο ακάθαρτη στολή να καθαρίζεται και να γίνεται λευκή σαν το χιόνι. Πώς? Με το αίμα του Αργύρου. Το αίμα του Αργύρου έχει άπειρη καθαρτική δύναμη. Γιατί είναι το αίμα του ιδίου του Θεού. Τι έλεγε σήμερα
σήμερα ο Απόστολος. Το αίμα του Χριστού, ο οποίος προσέφερε τον εαυτό του θυσία στον Θεό δια πνεύματος αιωνίου, καθαρίζει τη συγκίνηση από νεκρών έργων, ως το άνθρωπο να δύναται να λατρεύει με τον φρόντο Θεό. Ο Χριστός δεν ήταν απλός άνθρωπος. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι οργανικά ενωμένη με το αιώνιο πνεύμα, με τη θεότητά του. Είναι άνθρωπος και Θεός. Γι' αυτό το αίμα του έχει άπειρη αξία, διότι είναι το αίμα Θεού, το αίμα Θεανθρώπου. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να μην εξαλείφεται με το αίμα του Χριστού. Όσο μεγάλη κι αν είναι η αμαρτία, όσο πολλές κι αν είναι οι αμαρτίες εξαλείφονται, αρκεί ο άνθρωπος να έχει την ταπείνωση να προσέλθει στο πλυντήριο. Όλοι και τα σωματικά ρούχα έχουν πλυντήριο και χρησιμοποιούν απορριπαντικά και πλύνουν τα ρούχα τους και τα σιδρώνουν και παρουσιάζουν όπως πρέπει, Κύριε. Το σωματικό ρούχο μικρή σημασία έχει. Η πνευματική ενδυμασία έχει μεγάλη σημασία. Η ενδυμασία της ψυχής. Όλοι έχουμε πλερωμένη την ενδυμασία. Αλλά εάν έχουμε την ταπείνωση και πάμε στο πλυντήριο, η ενδυμασία θα γίνει ολόλευκη. Ποιο είναι το πλυντήριο? Το εξομολογητήριο είναι. Δεν όρισαν οι κληρικοί την εξομολόγηση. Την όρισε ο ίδιος ο Χριστός. Είπε μετά την Ανάσταση στους Αποστόλους, αν την αναφείτε τις αμαρτίες, αφήνετε, αν δεν κρατείτε και κράτητε. Εάν κανείς βάλει την ακάθαρτη ενδυμασία της ψυχής μέσα στο κλητήριο του Θεού, στο εξομολογητήριο, για με άλλα λόγια, έχει μετανοήσει ειλικρινώς και εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του, χωρίς να αποκρύψει κανένα αμάρτημα, τότε μέσα στο κλητήριο που λέγεται εξομολογητήριο πέφτει το ισχυρότατο απορριπαντικό που λέγεται αίμα Ιησού Χριστού και καθαρίζει ημάς από πάσης κυλήλος, από πάσης αμαρτίας. Αδελφοί μου, εν όψη των μεγίστων εορτών της Εκκλησίας, να προετοιμαστούμε όλοι. Όσοι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, για να μετάσχουμε στη χαρά του Κυρίου με λαμπρή στολή. Λαμπροφόρωση, πλέον λαμπροφόρωση είναι η μέρα του Πάσχα. Λαμπρή πρέπει να είναι και η στολή μας. Ταπείνωση χρειάζεται. Να βάλουμε κάτω τον εγωισμό. Να πάμε στον αντιπρόσωπο του Κυρίου. Έτσι όρισε ο Κύριος. Και να πούμε, Πάτε, αυτά τα ελαττώματα, αυτά τα αμαρτήματα, αυτά τα αίσθη, αυτά τα εγκλήματα όπως είναι οι εκτρώσεις, όλα τα αμαρτήματά μας, να μην παραλείψουμε κανένα σοβαρό αμάρτημα, για να τα πούμε με ειλικρίνεια, για να τα πούμε με συνέστηση και στεναγμό χωρίς απελπισία. Τότε, αδελφοί μου, πέφτει το απορριπαντικό το αίμα του Ιησού Χριστού και ενώ μπήκαμε μέσα στο πλυντήριο του Χριστού ολόμαυρη σαν το κοράκι, βγαίνουμε ολόλευκη σαν τη λευκή περιστερά και ενώ μπήκαμε μαύρη σαν την πίσα, βγαίνουμε λευκή σαν το χιόνι.
και τότε έχουμε θέση στον ουράνιο χώρο. Μπορούμε και εμείς να είμαστε μεταξύ του αεραλυφίτου πλήθους που στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και μπροστά στο αργείο με ορόλευκες στολές, με φίλικες στα χέρια και κράζει, ασυγεί τις φωνές, ακαταπαύσει τη στόμαση. Αλληλούια, 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 η σωτηρία ημών, το Θεό ημών και το αργείο. Αμήν. Εδώ απόψερο κήρυμα μερικές ανακοινώνουν με τα κινητή κανείς. Διαχόρτονται προσωρινώς τα εσπερινά κηρύγματα των Κυριακών, θα επαναληφθούν μετά τις εορτές. 11 Μαΐου, δεν χρειάζεται ειδοποίηση, τα ξέρετε από τώρα, 11 Μαΐου, την ίδια ώρα, ώρα 7, εδώ να συνεχίσουμε τη σειρά των κηρυγμάτων. Ανακοινώνουμε επίσης ότι από τα 3 ευρωπαϊκά μαθήματα θα γίνει ένα μόνο αύριο, το μάθημα της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Στο υπόγειο κάτω ερμηνεύουμε το Καταλουκάνιο Ευαγγέλιο. Ώρα 7 το μάθημα των νέων και των μαθητών της Αστραφής δεν θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Μόνο αύριο θα γίνει το μάθημα της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Είπαμε να μην μεταγεννείται κανείς. Σας πληροφορούμε την έκδοση και την κυκλοφορία των τελευταίων εκδόσεων των περιοδικών Σάπικα Ορθοδοξίας και Εκκλησιαστικός Αργών, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε στις εξόδους, όπου σας θα διαμεληθεί παράλληλα και ένα νέο φίλο του περιοδικού Χριστιανικής Σπίθα. Σας υπενθυμίζουμε ακόμη ότι στις εξόδους θα υπάρχουν εκτεθειμένα και τα γνωστά κοιτία ελέους. Λυσμόνησα την προηγουμένη Κυριακή να σας πω για τα κοιτία του ελέους, αλλά δεν πρέπει να λυσμονήσετε εσείς, έτσι. Το είπα και από την τηλετόρα. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες θέλουμε να εορτάσουμε σαν χριστιανοί πραγματικοί, να διαπαιδούμε για τους φτωχούς, να επισκεφτούμε καταδελειμμένους ανθρώπους, αρρώστους ανθρώπους, απελπισμένους ανθρώπους, φτωχούς ανθρώπους, να καθίσουμε λίγο, να μιλήσουμε, να αισθανθούν και αυτοί ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπούν, τους δίνουν σημασία, να προσφέρουμε κάτι πνευματικό, υλικό. Έτσι θα κάνουμε πραγματικό πάση. Έτσι θα αισθανθούμε τη συγκίνηση των μεγάλων αυτών εορτών της Εκκλησίας μας. Στα κοιτία του ελέους θα προσφέρετε που είναι όλα. Δεν είστε πλούσιοι εδώ, δεν έρχονται πλούσιοι. Οι πλούσιοι πηγαίνουν σε άλλους χώρους και τελικώ στην κόλα σας. Σπάνια πλούσιο να πάει στο παράδεισο του. Άκουσε τον πατέρα μου στήλο που έλεγε κάποτε σε ένα μεγάλο πλούσιο. Πρόσεξε, δεν είσαι τους χιλίους πλούσιους ένας στο σου. Τρόμαξε λίγο εκείνος. Ναι, ναι, ο Ράμιντα πλούσιος, αλλά έμεινε σε σκηνή και έβγαινε στον δρόμο. Μήπως είσαι πλούσιος. Αν είσαι πλούσιος, εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή σου όλο το Αργύριο. Λοιπόν, ο Ράμιντα πλούσιος, αλλά έβγαινε στον δρόμο να πάρει πεινασμένος, κουρασμένος, διψασμένος, να τους φέρει στη σκηνή του, να τους φιλοξενήσει με τα χέρια του. Ποιος πλούσιος το κάνει αυτό σήμερα. Στα κοιτία του ελέους θα προσφέρετε γενναιόδωρα για να κάνουμε θέματα για τους φτωχούς και για τις ανάγκες των φτωχών ανθρώπων. Και παρακαλούνται οι συνεργάτες του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και οι Ιππίνοι να παραμείνουν για λίγα λεπτά της ώρας μετά το διευκόλυμα. Τέλος σας ευχόμεθα εγκαρδίως να διέρχεται με θρησκευτική κατάληψη και ανάταση τις μεγάλες και άγιες ημέρες που πλησιάζουν, να παρακολουθήσετε με συγκίνηση τα δραματικά και ανεπανάληπτα γεγονότα που θα εκτιληθούν πρώτων οφθαλμών μας, να συναισθανθούμε όλοι το ύψιστο και συγκλονιστικό μεγαλείο του Θείου Δράματος
και την άβυσσο των προσωπικών μας αμαρτημάτων και στη συνέχεια να αξιωθούμε, να δοκιμάσουμε τη χαρά και την ευρωσύνη και την αγαλίαση της αλαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού μας. Την ευχή διενύπωσε ο αγαπητός εν Χριστώ ο αδελφός, ο συνάδελφος θεολόγος, ο Κύριος Σωτήριος Ευσταθίου. Όλοι μαζί, τον εικόνα σου βλέπω πάλι ρεόκειται και θα μπορέσει να τα πει. Θα σκράτησα απόψε περισσότερο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχισον και σώσον ημών.